Που χαρακτηρίσατε μια τέτοια συνάντηση ω μια αυτονόητη ενέργεια και συμφωνώ απολύτω. Αυτονόητη ενέργεια και συμφωνώ απολύτω. Φαίνεται όμω ότι ο κύριο Σαμαρά δεν αντέχει ούτε αυτή την αυτονόητη. Απλή συνάντηση. Αυτή η οποία είναι κάτι το απολύτω συνηθισμένο ανάμεσα στον Πρωθυπουργό και στον αρχηγό τη αξιωματική Αντιπολίτευσης. Τι το έκλεισε εποδίτη, το δηλαδή, θέμα. Δηλαδή, γιατί δεν την το δηλαδή. έκλεισε το θέμα και το έκλεισε για δεύτερη φορά. Γιατί θυμάστε ότι μόλι πριν από λίγε μέρε, όταν πήγαμε στον Πρόεδρο τη Δημοκρατία και του είπαμε πάρε την πρωτοβουλία, συγκάλεσε το Συμβούλιο Αρχηγών για να δούμε δύο πράγματα κατά τη γνώμη μα. Το θέμα τη διεξαγωγή των εκλογών και να διερευνήσουμε τα χαρακτηριστικά ενό νέου προσώπου για τη θέση του Πρόεδρου τη Δημοκρατία από την επόμενη Βουλή. Και εκείνο το θέμα το έκλεισε αμέσως. Γιατί ο κύριος Σαμαράς το κάνει. Να σας απαντήσω ευθέως και χωρίς πολλά λόγια. Διότι ο κύριος Σαμαράς έχει μία αφήγηση για τον ΣΥΡΙΖΑ ως μία δύναμη φιλοτρομοκρατική, ανεύθυνη, εξτρεμιστική. Άρα του χαλάει αν θέλετε αυτή την προσέγγιση, αυτή την αφήγηση το να καθίσει με τον αρχηγό της αξιωματική αντιπολίτευσης στο ίδιο τραπέζι έτσι Απλά. Εσείς εμένετε Τώρα στη θέση για το θέμα σας, του κυρίου Βενιζέλου. Ναι, επειδή το θίγετε τώρα και πιάσαμε το γιατί, να βάλω πρωτίστω αυτό. Ε, εμένετε στη θέση σας ότι εάν γίνει αυτή η συνάντηση θα πάει ο κύριος Τσίπρας και θα του πει του Πρωθυπουργού να παραιτηθεί; Μισό λεπτό. Δεν αντιλαμβάνομαι... Πώ είναι, άκουσα μάλιστα μια χαρακτήριση, αχαρακτήριστη, είπε ο κύριο Παναγιοτόπουλο, η θέση του ΣΥΡΙΖΑ για τι εκλογέ. Αχαρακτήριστη σε μια δημοκρατία ποτέ δεν πρέπει, δεν είναι η προσφυγή στο λαό. Όταν μάλιστα είναι διαπιστωμένο ότι υπάρχει αυτό που λέμε λαϊκή δυσαρμονία. Όταν είναι διαπιστωμένο ότι αυτή η κυβέρνηση στερείται πολιτική νομιμοποίηση. Όταν πάει να χειριστεί ζητήματα που δεν αφορούν το επόμενο εξάμεινο, το τέλο τη αιτία τη, αλλά τι επόμενε δεκαετίε. Είναι αχαρακτήριστο λοιπόν ένα λαό που δεινοπαθεί να του αρνούμαστε το δικαίωμα να αξιολογήσει την κυβέρνηση, να εκφράσει τη γνώμη τη μέσα από τι κάλπε. Αυτού του είδου την αντίληψη δημοκρατία, ειλικρινά δεν την καταλαβαίνω και φαντάζομαι ότι να το είπε εν τη ρήμη του λόγου του και ο κ. Παναγιοτόπουλο, γιατί δεν μα έχει συνηθίσει σε τέτοιου είδου, θα έλεγα, ακρούτσικε προσεγγίσει για τα θέματα τη λειτουργία του πολιτεύματο. Τώρα, ανάμεσα μια συνάντηση ανάμεσα σε δύο θεσμικού παράγοντε, γιατί αυτό είναι ο Πρωθυπουργό και αυτό είναι ο Αρχηγό αξιωματική Αντιπολίτευση, τι ρόλο παίζει ο Αντιπρόεδρο τη Κυβέρνηση, <ΣΣΣ> Αν πρόκειται για μια τριμερή συνάντηση ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία, Όχι, δεν μα αφορά. Και εμεί ξεκαθαρίσαμε και κάτι άλλο. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτή η συνάντηση είναι να γίνει για να αποκατασταθεί ακριβώ αυτή η αυτονόητη. Μήνυμο επικοινωνία που πρέπει να υπάρχει ανάμεσα στον Πρωθυπουργό και τον Αρχικό Τραξιμαντή τη Αντιπολίτευση. Προφανώ και δεν βλέπουμε να υπάρχει κανένα πεδίο συνεννόηση πάνω στα κρίσιμα θέματα του χρέου. Πώ θα μπορούσε άλλωστε να συνεννοηθούμε με τον κύριο Σαμαρά για τι πράγμα, για να συνεχίσουμε τι, Μία πολιτική η οποία έχει ισοπεδώσει την κοινωνία. Ο κύριο Σαμαρά τα είπε πολύ καθαρά την προηγούμενη Εάν... Κυριακή στην εφημερίδα την καθημερινή. Στο, Εάν... του, στο κύριε άρθρο, του λέτη, άφησε κανένα τα... πεδίο συνεννόηση στα κρίσιμα Εάν η κυβέρνηση, επειδή βρίσκεται και σε αυτή τη, την περίοδο που προσπαθεί κάπω να συνεννοηθεί με την Τρόικα για να επιστρέψουν εδώ να προχωρήσει η διαπραγμάτευση, να έρθει η αξιολόγηση και τα χρονοδιαγράμματα είναι γνωστά από εκεί και πέρα, εάν ολοκληρωθεί αυτή η πρώτη συμφωνία και καλέσει στη συνέχεια τον Αλέξη Τσίπρα για να τον ενημερώσει για ό,τι έχει συμφωνηθεί, χωρί ακόμα να έχουμε περάσει στην επόμενη μέρα, ποια θα είναι η θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Εμένα ρωτάτε. Να. Νομίζω ότι είπε τον κύριο Παναγκατόπουλο. Κοιτάξτε <laughs> <laughs> να δείτε. <laughs> μα λέτε λοιπόν, εάν ο κύριο Σαμαρά κλείσει για μια συμφωνία εκ νέου, η οποία θα αφήνει ανέγκυχτη την μνημονιακή πολιτική, να έρθει να μα ενημερώσει και ποια θα είναι η θέση μας. μα. Μα προφανώ θα είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι. Το ερώτημα είναι το εξή. Ο κύριο Σαμαρά τώρα Πηγαίνει σε διάφορε συνόδου κορυφή, αισθάνεται και την ανάγκη να ενημερώσει. Αφήστε τον κύριο Τσίπρα, το ελληνικό κοινοβούλιο. Ο κύριο Σαμαρά έχει αλλεργία πω, να κάνει τη συζήτηση ακόμη και ε, 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 μέσα στο ίδιο το κοινοβούλιο. Εδώ πέρα βλέπετε ότι υπάρχει μια άτακτη υποχώρηση απέναντι στι απαιτήσει τη Τρόικα και στο θέμα του χρέου. Πόσε φορέ πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει, θυμόσαστε από πότε ακούμε η κυρία Μπουσδούκου για το θέμα του χρέου ότι θα έρθει προ συζήτηση. Δεν υπήρχε το 12, τον Νοέμβριο του 12 μία δέσμευση ότι αν θα υπάρξουν τα πρωτογενή πλεονάσματα θα προσεγγίσουμε και το θέμα του χρέου. Ναι, αλλά πού μέσα είναι αυτή, μια διαπραγμάτευση. Πού, δεν τη ράφι... βλέπετε ράφι... αυτή τη διαπραγμάτευση. Διαπραγμάτευση που, δεν γίνεται ράφι. με την Τρόικα. Η Τρόικα είναι η ανώτερη υπαλληλία η των δανειστών οι οποίοι έρχονται να ελέγξουν του μνημονιακού στόχου. Λοιπόν, να μα απαντήσει ο, ο κ. Παναγιοτόπουλο για να σα υπενθυ... Όχι, να, σας έχει συνασία, όμως, ε, ε, να βάζουμε τα πράγματα στη θέση Για να μπορέσει και να, να, απαντήσει, απαντήσει. και αμέσω μετά να μου πείτε για τη μνημονιακή πολιτική που ακούσαμε από τον κύριο Μητρόπουλο. Λοιπόν,